Φέρτε νερά, φέρτε κι άλλα νερά, να έρθει κι άλλος κόσμος και φορείο. Θα πάει ο Νίκος. Φέρτε φορείο και να έρθει ο κόσμος. Και νερά. Κλιμάκια της Τρίτης ΕΜΑΚ εντοπίζουν μία ακόμη ομάδα εξαντλημένων μεταναστών ανάμεσα στα βράχια στη διάρκεια της δραματικής επιχείρησης διάσωσης που βρισκόταν σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στη βραχώδη ακτή ανάμεσα στις Κουρούνες και την Κάτω Ζάκρο. Προσεγγίσαμε, οι οποίοι ήταν πολύ εξαντλημένοι, τους έλειπε το νερό, αλλά μάλλον ήταν επαιτειότητα δικιά τους, γιατί μάλλον αρχικά κρυβόντουσαν. Ευνόητοι λόγοι και κάποια στιγμή που κατάλαβαν ότι δεν μπόρεσαν πλέον να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες του βουνού, χωρίς νερό, άνοιξαν πάλι τα κινητά τους, έδωσαν στίγμα, μας έδωσαν το σημείο που βρισκόταν και έτσι καταφέραμε να τους προσεγγίσουμε. 60 αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοφόρο κατάφεραν να γαντζωθούν στα βράχια όπου προσάραξαν το σκάφος οι δουλέμποροι. Τρομοκρατημένοι μέσα στη νύχτα άρχισαν να καλούν σε βοήθεια με κλήσεις το 199 και το 112, καθώς ανάμεσά τους υπήρχαν γυναίκες και μικρά παιδιά. Κλιμάκια των ειδικών δυνάμεων της πυροσβεστικής έφτασαν με το πρώτο φως της ημέρας δια θαλάσσης, με δίτες να αναζητούν επιζώντες γύρω από το ιστιοφόρο. Όπως αποδείχτηκε, είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες με τους γονείς των βρεφών να αναρριχώνται στη διάρκεια της νύχτας στην κορυφή του βουνού όπου εντοπίστηκαν πρώτοι. Δεύτερη ομάδα μεταναστών εντοπίστηκε στο μέσον της διαδρομής προς την κορυφή, ενώ οι τελευταίοι από τους 60 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν να κρύβονται στα βράχια, εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι. Υπήρχαν στην πρώτη ομάδα, υπήρχαν κάποια παιδιά, υπήρχαν μωρά παιδιά, τα οποία ευτυχώς οι μανάδες τους τα κρατούσαν σε ασφάλεια. Η πρώτη ομάδα, επειδή ουσιαστικά ανέβηκε το βουνό νωρίς, δεν είχε βγει ακόμα ο ήλιος, να το πω έτσι. Όλοι μεταφέρθηκαν τμηματικά στο λιμάνι της Ιτίας, όπου περιθάλπονται οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα. Τρία άτομα που φέρουν πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της Ιτίας. Έχουν έρθει γύρω στα 37-38 άτομα περίπου. Είναι λίγο σε χτυπημένοι, ταλαιπωρημένοι από την πεζοπορία που έχουν μπει σε βουνά και σε όλες τις άκρες. Έχει τώρα και το νοσοκομείο εδώ και κάνει τις ανάλογες. Η σύντηση των 60 ατόμων γίνεται με τη σύνδρομή του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης, ενώ το λιμενικό σώμα διενεργεί προανάκριση για την ταυτότητα των δουλεμπόρων. Για να μπορούν να